Η Παναγία σήμερα κοντά στα παιδιά. Ξέρετε τι νομίζω παιδιά. Η Θεοτόκος Μαρία που έζησε τη ζωή της τόσο άγια βρίσκεται διαρκώς ανάμεσά μας για να μας βοηθήσει να ζήσουμε και τη δική μας ζωή σωστά και άγια κατά το θέλημα του Θεού. Σκεφτική η Μαρία. Συμφωνώ κι εγώ επιβεβαίωσε ο Βαγγέλης. Δεν έχει τύχει σε καθημερινά γεγονότα να νιώσετε ότι η Παναγία είναι κοντά σας. Σας προσέχει και σας φιλάει. Ναι, πρόσθεσαν η Παναγιώτα και η Δέσποινα πολλές φορές. Εγώ, είπε ο Μάριος, νιώθω ότι έχω με τη Θεοτόκο δικές μου στιγμές ζωής και ίσως, μ, δίστασε, θα άξιζε να σας διηγηθώ μία». Κι εγώ έχω να σας διηγηθώ στιγμές ζωής με την Παναγιά, πρόσθεσε η Παναγιώτα. Κι εγώ, φώναξε κάθε παιδί, ξεχωριστά. Εγώ μάλλον δεν έχω να πω κάποια προσωπική ιστορία, αν δηλαδή έχω συναντήσει την Παναγία ποτέ, πρόσθεσε αρκετά συνεφιασμένος και σκεπτικός ο Παναγιώτης. Άνοιξαν το τελευταίο πακέτο με μπισκότα σοκολάτας που είχαν πάνω στο τραπεζάκι. Βολεύτηκαν από αυτικά στα καθίσματα και άρχισαν τη διήγηση. Ο καθένας για το προσωπικό του περιστατικό που είχε σχέση με τη μητέρα του Θεού, που είναι και μητέρα του κάθε ανθρώπου. Κάποτε ήμουν πολύ άρρωστος. Η καταστασή μου είχε γίνει πολύ σοβαρή. Δύο γιατροί που μας επισκέφτηκαν στο σπίτι, συμβούλεψαν τους γονείς μου να εισαχθώ στο νοσοκομείο. Έτσι και έγινε. Λίγο πριν φύγω από το σπίτι μας, ξαπλωμένος πάνω στο φορείο του νοσοκομιακού αυτοκίνητου, έστρεψα το βλέμμα μου προς το εικονοστάσιο του σπιτιού. Η Παναγία που μπροστά της έφυγε το καντήλι, λες και άστραψε και βλήκανε και ζωντάνεψε. Σαν να ήταν έτοιμη να μου μιλήσει και νομίζω παιδιά ότι μάλλον μου μιλούσε. Η μανούλα μου πήρε όχι μόνο τη βαλίτσουλα με τα ρούχα μου και το βιβλιάριο υγείας, αλλά και μία εικόνα της Παναγίας. Το πρώτο βράδυ στο θάλαμο του νοσοκομείου, έχοντας πολύ ψηλό πυρετό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και με τα θολά μου μάτια τη κοιτούσα. Η μανούλα μου που κατάλαβε τη σκέψη μου πλησίασε την εικόνα και εγώ την ασπάστηκα με σεβασμό. Εκείνη τη νύχτα η Παναγία ήταν μαζί μας. Άκουγε τις καρδιές των άρρωστων παιδιών και τα ευλογούσε. Η ασθένειά μου ήταν αρκετά σοβαρή και έπρεπε οι γονεί μου να παρευρεθούν στο Συμβούλιο των Γιατρών. Κάποια μέρα έμεινα μόνος στο άδειο δωμάτιο, αφού στα άλλα παιδιά είχε δοθεί εξητήριο. Οι νοσοκόμες τράβηξαν τις κουρτίνες για να κοιμηθώ. Ήμουν ολομόναχος όταν απρόσμενα η πόρτα άνοιξε μόνη της και μπήκε μέσα μία γυναίκα, μία άγνωστη γυναίκα. Αναρωτήθηκα ξεφνιασμένος ποια είναι. Η άγνωστη γυναίκα που αν έφυγε καλύτερα θα μπορούσε να δω τα χαρακτηριστικά της χαμογέλασε γεμάτη καλοσύνη. Ήρθα να φέρω αγιασμό, είπε γλυκά και στοργικά. Έπειτα εγώ κοιμή, κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα, ένιωθα θαυμάσια. Και ενώ είχα πολλές μέρες να μιλήσω, μίλησα και είπα στους γονείς μου. «Είμαι καλά! Μου πέρασε ο πόνος! Να, κοιτάξτε με!» Με έκανε καλά η γυναίκα με τον αγιασμό, που καθόταν στο πλάι μου όση ώρα λείπατε και ακουμπούσε δίπλα στο κεφάλι μου. Όλοι είχαν μείνει άφωνοι, μην μπορώντας να συγκρατήσουν τα δάκρυα χαράς, που πλημμύριζαν τα μάτια τους. Οι γονεί μου με αγκάλιασαν με ένα βλέμμα γεμάτο τρυφερότητα. Τους αγκάλιασα κι εγώ με ένα βλέμμα που μαρτυρούσε όλη τη λατρεία μου για αυτούς. Και η Παναγιά, η δική μου του νοσοκομείου ήταν και εκείνη